φίλοι. Ακούγεται? Νομίζω ναι. Είναι, μην κοιτάζετε το θέμα της ποσότητας, είναι μια σεμνή τελετή μεταξύ φίλων και συνεργατών, επιτρέπετε κύριε Βουδέ, το οποίο χαίρομαι που είναι τουλάχιστον οι προτεργάτες αυτής της κοινής προσπάθειας. Θα μου επιτρέψετε μια προσωπική παρατήρηση, κύριε Υπουργέ. Είμαι ίσως από τα μέλη του Συμβουλίου, συμβαίνει λόγω ηλικίας, είναι από τους παλαιότερους που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Δεν έχω πολύ μεγάλες γνώσεις φύσης, αλλά τουλάχιστον είμαι στο ΒΕΜΚΙ και θα ήθελα να σας εκφράσω προσωπικά την συγκίνηση μου, γιατί μετά από τόσα χρόνια είναι η πρώτη φορά που αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται από την κεφαλή του τουρισμού. Πριν από μερικά χρόνια μου έδωσαν ένα μικρό πιν, των 25 ευρώ που αναγνωρίζω σήμερα. Ωραία. Η κυρία Υπουργός το άκουσε. Για να μας θυμάστε περισσότερο. Ο χρόνος της κυρίας Υπουργού και όλων μας και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Θα παρακαλέσω συνεπώς την κυρία Υπουργό με την καλοσύνη να μας δώσει το χαιρετισμό της. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για την τιμή. Και για μας είναι ιδιαίτερη χαρά η σημερινή υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, η οποία έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος κατακτά μέρα με την μέρα τη θέση που του αξίζει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Έρχεται επίσης να ενισχύσει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που καταβάλουμε στο Υπουργείο Τουρισμού για συνέργειες και συνεργασίες με θεσμοθετημένους φορείς και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την προώθηση του πράσινου τουρισμού, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ακτών και την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας και εθνικός διαχειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες, κατέχει διακριτό ρόλο και μακροχρόνια συμβολή στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του πολίτη για το περιβάλλον. Ο ετήσιος θεσμός της Γαλάζιας Σημαίας και η τελετή βράβευσης ακτών και μαρινών σε όλη την επικράτεια ενισχύει στην πράξη την εικόνα της Ελλάδας ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό και προσδίδει διεθνή σφραγίδα ποιότητας και επιβράβευσης στις ελληνικές ακτές. Οι 394 βραβευμένες ακτές πέρυσι έφεραν και πάλι την Ελλάδα, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, στην δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 48 χώρες. Και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται σήμερα με την έμπρακτη αναγνώριση του έργου που προσφέρεται, τόσο σε ό,τι αφορά στην ενδυνάμωση της καμπάνιας του Υπουργείου για τον πράσινο τουρισμό, όσο και σε αναγνώριση της πρόωθησης των διεθνών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, Γαλάζιες Σημαίες και Green Key, τα οποία διαχειρίζεται στην Ελλάδα. Προγράμματα τα οποία προάγουν διεθνώς την αηφόρο οικολογική διαχείριση των ακτών, μαρινών και κάθε είδους τουριστικών μονάδων κατά τρόπο πρότυπο και σε όφελος της περιβαλλοντικής εικόνας της χώρας μας αλλά και της εθνικής οικονομίας με την προσέλκυση συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ευαισθητοποιημένων επισκεπτών. Το Υπουργείο Τουρισμού θέτει από σήμερα υπό την αιγίδα του τα δύο αυτά προγράμματα. Η προσπάθεια είναι κοινή και οι στόχοι σαφείς. Το πρωτόκολλο που σήμερα υπογράφουμε αποτελεί αρχή μιας νέας κοινής προσπάθειας για τη σταδιακή εξάπλωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες και την ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα Green Key ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Είμαι πεπισμένη ότι με την κατάλληλη ενημέρωση αλλά και συστράτευση όλων των φορέων του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, των αρχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των θεσμοθετημένων φορέων του τουρισμού, αλλά και την ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών, η Ελλάδα θα καταφέρει να κατακτήσει διεθνώς την πρωτεύουσα θέση της αρμόζει παγκοσμίως σε αυτούς τους τομείς. Ένας από τους βασικούς μεσοπρόθεσμους στόχους της κοινής προσπάθειας είναι η σημαντική αριθμητική αύξηση των βραβευόμενων με γαλάζια σημαία ελληνικών ακτών την επόμενη τριετία, με ταυτόχρονη ανύψωση του επίπεδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και σε αντιστοιχεία με την εξαιρετική ποιότητα των ελληνικών ακτών και τη δυναμικότητα των φορέων διαχείρισης τους.
Κυρίες και κύριοι, προχωρούμε μπροστά μέσα από συνέργειες και συνεργασίες. Η αηφορία δεν αποτελεί απλώς μια διακήρυξη ή ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Είναι πράξη και αυτό αποδεικνύουμε σήμερα με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας. Μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά ώστε να συνδυάσουμε στην πράξη τις πολιτικές μας. Την αηφορία με την τουριστική ανάπτυξη, την οικονομική ανάκαμψη με την ποιότητα ζωής και ένα υγιές και ποιοτικό περιβάλλον, το οποίο και μπορούμε να επιβεβαιωθήσουμε στις επόμενες γενιές. Αυτό ας είναι και το στίχημά μας για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Σύντομη παρουσίαση. Και παρακαλώ τον κύριο Νίκο Πέτρου, τον πρόεδρο της εταιρείας, για τον χαιρετισμό. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που είσαστε σήμερα μαζί μας. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κυρία Κεφαλογιάννη, εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη και τους εθελοντές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια για αυτά τα δύο προγράμματα, έχω την τιμή να σας ευχαριστήσω για την υπογραφή της νημερούς συνεργασίας που ξεκινάει ανάμεσα στο Υπουργείο σας και στην εταιρεία μας. Συνεργασία που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου σας, χάρη στην αναγνώριση από εσάς προσωπικά της σημασίας που έχουν τα δύο προγράμματά μας, οι Γαλάζιες Σημαίες και το Green Key, για την ανάπτυξη του πράσινου τουρισμού. Του τουρισμού που, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, βασίζεται στο μεγάλο φυσικό πλούτο της χώρας μας, τον σέβεται και φροντίζει για τη διατήρησή του. Τα στατιστικά στοιχεία παγκοσμίως δείχνουν ότι με αυξανόμενο ρυθμό η τουριστική κίνηση στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε χώρες και προορισμούς που εφαρμόζουν με συνέπεια την περιβαλλοντική διαχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο, σήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης με διεθνή εμβέλεια και ευρεία αναγνωρισιμότητα, όπως είναι οι Γαλάζιες Σημαίες και το Green Key, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ενδεικτικά, οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες, όπως για παράδειγμα η TUI, η οποία φέρνει περισσότερο από 2 εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα κάθε χρόνο, εφαρμόζουν πράσινη πολιτική και ενθαρρύνουν τις συνεργασίες με μονάδες και ξενοδοχεία που διαθέτουν περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις. Στις ιστοσελίδες των περισσότερων τουριστικών πρακτόρων, οι Γαλάζιες Σημαίες εμφανίζονται σε περίπου θέση. Μάλιστα, στην Αγγλία, η First Choice, η οποία είναι μέλος του ομίλου της TUI, έχει στην ιστοσελίδα της και ειδικό εργαλείο αναζήτηση για να βρει παραλίες με γαλάζια σημαία. Στοιχεία από τις αφίξεις από τη Σκανδιναβία, που αντιστοιχούν σε περίπου 1.200.000 ετησίως στο μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, δείχνουν ότι οι βραβευμένες με κάποιο eco-label, με το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης μονάδες, ξενοδοχεία, έχουν κρατήσει αυξημένες κατά 15% σε σχέση με εκείνα που δεν έχουν. Και αν λάβουμε υπόψη μας την δυναμική παρουσία των Σκανδιναβών σε κάποιους από τους παραδοσιακούς προορισμούς της Ελλάδας, όπως είναι η Κρήτη, καταλαβαίνετε τη δυναμική που έχει η επέκταση των πιστοποιήσεων. Και μάλιστα, μια και μιλάμε για την Κρήτη, να πούμε ότι κρατάει τα πρωτεία στην Ελλάδα, αφού από τις 294 γαλάζιες σημαίες που απολεμήθηκαν φέτος, οι 88, δηλαδή ποσοστό 23% είναι, κυματίζουν σε κριτικές παραλίες, και από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που βραβεύτηκαν με Green Key, οι οποίες ήταν συνολικά 137, οι 60, δηλαδή ποσοστό σχεδόν 50%, βρίσκονται στην Κρήτη. Η αηφορική διαχείριση έχει και άλλα ωφέλη, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας και με αποτέλεσμα φυσικά τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρησης. Και θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα, δεν θα σας κουράσω. Σε μια μονάδα 100 κλινών με πληρότητα 50%, μόνο και μόνο η συμμόρφωση με τα κριτήρια του Green Key σε ό,τι αφορά την κατανάλωση νερού στα τους μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό της κατανάλωσης νερού της τάξης των 180.000 λίτρων το μήνα. Το οποίο, αν θέλετε, πέρα από το ότι μεταφράζεται σε περιορισμό και ενέργειας και, που χρειάζεται για τη θέρμανση, μεταφορά του νερού και όλα αυτά, είναι και ένα κόστος μειωμένο περίπου 7.000 ετησίως, ενώ το κόστος το οποίο χρειάζεται για να κατασταθούν οι ρυθμιστές που κάνουν αυτό εφικτό είναι μόλις 300 ευρώ. Παραδείγματα τέτοια θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά για τη χρησιμότητα των δύο προγραμμάτων, δεν χρειάζεται να σας κουράσω. Στο πρωτόκολλο που από κοινού συντάξαμε και υπογράφουμε σήμερα, επιδίωξη είναι η προώθηση του πράσινου τουρισμού. Η επίτευξη του όμως αυτού του στόχου προϋποθέτει ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, το κράτος, οι πολίτες, οι φορείς, την αναγκαιότητα διαφύλαξης του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, γεγονός που επίσης θα δυναμώσει και την περιβαλλοντική εικόνα της χώρας μας, δείχνοντας στους ευαισθητοποιημένους επισκεπτές μας, και αυτοί αυξάνονται συνέχεια,
ότι και έχουμε συνείδηση αυτού του στόχου και του καθήκοντος και μπορούμε να το υπηρετήσουμε σωστά. Από πλευράς της εταιρείας μας, συνεχίζοντας ένα έργο 62 χρόνων στην ευαισθητοποίηση πολιτών, αρμοδίων, φορέων και επαγγελματιών, θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με τη στήριξη πλέον του Υπουργείου σας, προκειμένου να εκπληρωθούν οι κοινοί στόχοι που αναλαμβάνουμε, όπως είναι το να καταλάβει η Ελλάδα την πρώτη θέση παγκοσμίως σε βραβευόμενες ακτές, να αυξηθεί ο αριθμός των ξενοδοχείων που εντάσσονται στο Green Key και να γίνει κυρίως κατανοητό ανάμεσα στους επαγγελματίες πόσο οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές συνάδουν με την υγιή επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Και ήρθε η ώρα της υπογραφής του πρωτοκόλλου. Θα παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Πέτρου.